Έχω κάνει ήδη αρκετά χιλιόμετρα στην Κρήτη και όμως έχω να γυρίσω πάρα πολλά μέρη ακόμα. Τσεκάρω τα λάδια στο Clio Van, συμπληρώνω όσο χρειάζεται και είμαι πανέτοιμος για μια νέα περιπέτεια που δεν έχω ιδέα που θα με βγάλει. Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και θα χρειαστώ κάποιο διάστημα για να καταφέρω να τη γυρίσω από άκρη σε άκρη. Θα αφιερώσω μια ολόκληρη σεζόν στην Κρήτη με αρκετά επεισόδια, οπότε σιγουρέψου πως έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις κάποιο από τα επόμενα. Κατεβαίνω προς νότια, αλλά στο δρόμο μου είναι το Αρκαλοχώρι και επειδή χρειάζομαι και mini market, super market, κάτι τέτοιο, είπα να μπω μέσα από το Αρκαλοχώρι. Το οποίο Αρκαλοχώρι είναι το χωριό που είχε τις περισσότερες ζημιές από το σεισμό που έγινε πέρυσι. Αφού βρήκα super market για να ψωνίσω κάποιες προμήθειες που μου έλειπαν, όπως και αρκετό νερό, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά, τακτοποίησα πρόχειρα τα πράγματα και τώρα ήμουν έτοιμος για να συνεχίσω. Το χωριό εδώ έχει υποστεί πολλές ζημιές και είναι πραγματικά φανερές. Μια βόλτα έκανα με το αυτοκίνητο και είδα παλιά σπίτια πεσμένα, αλλά και πιο νέα σπίτια να έχουν ρογμές. Ψυχολογικά με έριξε λίγο αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Τα προβλήματα εμφανίζονται στη ζωή και από εκεί και πέρα τα αντιμετωπίζουμε. Τα κτίρια είναι, οι άνθρωποι πάνω απ' όλα να είναι καλά. Έκανα τα ψώνια μου και φεύγω για κάτω νότια στο Τζούτσουρο. Έτσι λέγεται το μέρος που κατευθύνομαι. Και ενώ όλα μπορεί να έμοιαζαν ότι κυλούν ομαλά, οι δυσκολίες και τα προβλήματα ήταν μπροστά μου, εκεί που δεν το περίμενα. Το μέρος που πάω λέγεται Τσούτσουρος ή Τσουτσουράς, δεν ξέρω. Στο GPS το λέει Τσούτσουρος, σε άλλες πινακίδες γράφει Τσουτσουράς. Και θέλω να βρω ένα μέρος για να μείνω, να μαγειρέψω, να φάω, γιατί δεν έχω φάει. Οπότε το πρόγραμμα έχει αναζήτηση μέρους για άλλη μια φορά. Πάρα πολλές στροφές για να κατέβω στο Τζούτσουρο και το μόνο που με προβληματίζει είναι ο αέρας. Γιατί όταν στην Κρήτη έχει αέρα και κάποιες φορές έχει πολύ δυνατό αέρα, φοβάμαι μην έχει δυνατό αέρα στην παραλία που κατεβαίνω. Αλλά έχει δεν έχει, πεινάω τόσο που θα μαγειρέψω και με μποφόρ. Δεν με πειράζει καθόλου. Σίγουρα δεν θα είναι ότι καλύτερο, αλλά με άδειο το στομάχι δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αυτά που έχω ζήσει δεν τα έζησες εσύ. Κατεβαίνοντας το Τζούτσουρο, δυστυχώς αυτό που φοβόμουν ήταν η πραγματικότητα. Δεν έχει κανένα και έχει και πολύ αέρα. Σηκώνεται η άμμος. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει κανέναν, ούτε ένα βαν, γιατί είναι και πολύ ωραίο μέρος και έχει και πολύ καλές κριτικές στο Park Fortnite. Αν δεν είχε τον αέρα, είναι πραγματικά φοβερό το μέρος. Έχει και δέντρα, είναι και μπροστά στη θάλασσα. 7 λεπτά από εδώ είναι άλλη μια παραλία, η παραλία Δέρματος, η οποία και αυτή έχει καλές κριτικές. Θα πάω εκεί γιατί θέλω να δω μήπως υπάρχει κανένα σημείο που να κόβει λίγο τον αέρα. Εδώ το μέρος θεωρώ πως είναι λίγο καλύτερο άμα δεν είχε αέρα, αλλά τώρα είναι τα ίδια και χειρότερα και είμαι και πιο μακριά από τη θάλασσα. Δεν είναι πάντα όλα καλά και όλα όμορφα όταν μένεις στο δρόμο. Έχεις να κάνεις με διάφορες συνθήκες. Αυτή είναι μία από τις άσχημες συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσεις. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Έξω ο αέρας θερίζει. Βγήκα απλά για ούτε ένα λεπτό να δω πως είναι και μου ήρθε ένα κύμα άμμου πάνω μου. Αυτό σημαίνει ότι ή θα πρέπει να μείνω μέσα στο αυτοκίνητο και αν σταματήσει, που δεν νομίζω γιατί είναι και νύχτα, έχει βγάλει μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνω μέσα στο αυτοκίνητο ή να βρω κάποιο άλλο σημείο που ίσως να κόβει λίγο εδώ κοντά. Θα πάω πιο μέσα που είναι σαν χωριουδάκι, έτσι έχει και λιμάνι. Μήπως έχει κάποιο σημείο που μπορώ να μείνω να κόβει ο αέρας, ίσως εκεί στο λιμάνι να κόβει. Γιατί εδώ πραγματικά δεν μπορώ ούτε να βγω για ένα λεπτό. Ακούστε τι κάνει. Θα πάω προς το λιμάνι να δω αν έχει κάποιο σημείο που μπορώ να μείνω. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι ότι θέλω να φτιάξω και να φάω. Γιατί έχω πεινάσει. Δεν έχω φάει. Όλη μέρα από το πρωί έχω να φάω. Τελικά ήρθα στο λιμάνι που έχει το λιγότερο αέρα σχετικά. Αν και εδώ έχει αέρα. Και αν και ήθελα να μαγειρέψω κανονικά, απλά θα βράσω λίγο νερό και θα κάνω ένα από αυτά τα έτοιμα γεύματα. Γιατί πήγε και ψηλό αργά. Αυτό τώρα θέλει να ανοίξουμε το καπάκι μέχρι τη μέση. Να βάλουμε βραστό νερό μέχρι τη γραμμή μέσα στο κύπελο. Να ανακατέψουμε καλά, να κλείσουμε το καπάκι και να το αφήσουμε για 5 λεπτά. Και είναι έτοιμο. Ένα τόσο απλό και γρήγορο γεύμα
κάτι τέτοιες στιγμές είναι η μεγαλύτερη απόλαυση. Ειδικά μετά από αυτό το ζόρικο απόγευμα που έψαχνα απεγνωσμένα ένα μέρος για να περάσω το βράδυ μου. Η ώρα έχει πάει 12.30 και ο αέρας έξω είναι τρελός. Κουνάει το αυτοκίνητο συνέχεια. Αλλά θα προσπαθήσω να το δώσω ένα νούρισμα τώρα και να κοιμηθώ γιατί δεν πάει άλλο. Το επόμενο πρωί ξύπνησα ενώ ο ήλιος είχε ήδη βγει. Στα καΐκια στο λιμάνι υπήρχαν κάποιοι ψαράδες και εγώ σηκώθηκα με την ελπίδα πως ο αέρας θα είχε ηρεμήσει. Αν και δεν ήταν τόσο δυνατός όσο χθες, συνέχιζε και σήμερα. Και δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλλον θα παλεύω με τον αέρα. Παρόλα αυτά, η πρωινή μου ρουτίνα για να ξεκινήσει όμορφα η ημέρα μου είναι πολύ σημαντική. Πόσο μάλλον όταν βρίσκομαι στο δρόμο. Έτσι λοιπόν, όσο μπορούσα, δεν άφησα τον αέρα να με επηρεάσει, μιας και δεν είναι στο χέρι μου να κάνω κάτι για αυτό. Έκανα τις διατάσεις μου για να ξυπνήσει το σώμα μου, πλήθηκα, μάζεψα το κρεβάτι, τακτοποίησα τα πράγματα και έφτιαξα ένα καφέ για να τον πιω στο δρόμο. Σκέφτηκα ότι ίσως στη συνέχεια θα ηρεμήσει ο άνεμος, ότι ίσως σήμερα θα βρω κάποιο καλύτερο μέρος για να μείνω και προσπαθούσα να είμαι αισιόδοξος γενικά και να ξεχαστώ με την οδήγηση μέσα στα βουνά, γιατί η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη που μου είχε δημιουργήσει ο αέρας. Όμως, όλο και κάτι μπορούσε να πάει χειρότερα. Δεν φαντάζεστε τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Πετούσα τον drone, έχει άπειρο αέρα και μου το πήρε στο βάθος. Προσπάθησα να το προσγειώσω σε ένα εκκλησάκι που είναι εδώ από κάτω και πρέπει να δω τώρα πώς πάω σε αυτό το εκκλησάκι. Είναι τρελό αυτό που συνέβη. Ελπίζω πως δεν το έχω χάσει και θα το βρω. Έχω και τα πλάνα από χθες και σήμερα. Τα πλάνα όλα είναι εκεί μες στην κάρτα. Ελπίζω να κατέβει και εκεί, να έπεσε εκεί. Τι ήταν αυτός ο αέρας, ρε γαμώτο. Τι ήταν αυτός ο αέρας. Εύχομαι να είναι εδώ, να είναι εδώ στο εκκλησάκι κάπου γύρω. Μόνο αυτό. Να μη σηκώθηκε και προσπάθησε να γυρίσει προς τα πίσω, γιατί δεν ξέρω που θα έπεσε. Δεν μπορώ να καταλάβω που μπορεί να έχει πέσει. Fuck. Τρελάθηκε. Τουλάχιστον το βρήκα, είναι σε άθλια κατάσταση. Η κύρια ζημιά έχει γίνει εδώ, έχει ανοίξει. Η κάρτα μνήμης είναι πάνω που είναι πολύ σημαντικό. Θα βγάλω και την μπαταρία, μην γίνει καμία έκρηξη. Έχει γρατσουνιές πολλές. Ο ένας έσπασε, οι άλλοι όλοι έχουν γρατσουνιές. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει σήμερα, πέφτουν όλα. Όλα πέφτουν. Τι είναι ρε αέρα, σταμάτα ρε, σταμάτα ρε.